Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Παρασκευή σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μεγάλη Παρασκευή για το Πάσχα των Καθολικών. Σήμερα, εμείς σε μια εβδομάδα από τώρα, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί σας. Καθημερινά άλλωστε αυτό κάνουμε, με όλη την κυτρινόμαυρη ενημέρωση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κατά κύριο λόγο, με τον Γιάννη Τζάτση σήμερα να είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και εσείς εδώ να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, εφόσον επιθυμείτε, FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Ρεπορτάζ για την τελευταία μέρα, pre-game ουσιαστικά σήμερα η εκπομπή για τους αγώνες που έχουμε, του ποδοσφαίρου χρονικά προηγείται, θα παίξει ο Άρης την Κυριακή στις 5 με τη Δόξα και τη Δευτέρα παίζει τον μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα. Σήμερα είχαμε και Media Day. Ό,τι νεότερο υπάρχει φυσικά από το ρεπορτάζ, εδώ θα το ακούσετε μέχρι και τις 7. Έχουμε και τον 13ο στοίχημαν Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή για την ακρίβεια στην Θεσσαλονίκη. Θα τρέξει πάρα πολύ κόσμος. Και γι' αυτό να ξέρετε ότι θα γίνουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη. Προσέξτε δηλαδή και που παρκάρετε τα οχήματά σας το Σαββατοκύριακο, αλλά και κυρίως αποφύγετε να κατεβείτε στο κέντρο αν δεν έχετε κάποια σοβαρή δουλειά. Δεν τρέξει το μαραθώνιο δηλαδή την Κυριακή το πρωί και μέχρι να ολοκληρωθεί ο μαραθώνιος. Οπότε τρέχουμε και μετά όλοι τροχάδιν και στο Κλεάνθρης Βικελίδης για το σημαντικό παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας και με πολύ χαρά έτσι πληροφορούμαστε από την ΠΑΕ ότι υπάρχει μια πολύ ικανοποιητική κίνηση στα εισιτήρια της συγκεκριμένης αναμέτρησης, κάτι που προμηνεί πολύ σημαντική προσέλευση του κόσμου σε αυτό το ούτως ή άλλως και βαθμολογικά σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα. Είναι από τα 4 τελευταία εντός έδρας, θα ακολουθήσουν άλλα 3 που έχει να δώσει η ομάδα με Πανεγιάλιο αμέσως μετά το Πάσχα στις 15 του μήνα, με τον Απόλλωνα Λάρισσας και τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για φέτος θα είναι με τον Πανσεραϊκό. Αυτά έτσι ως εισαγωγή στην εκπομπή. Θα πούμε και για μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα μέχρι τις 7. Λοιπόν, έχουμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Θα τα ρυθμίσουμε εδώ με τη βοήθεια του Γιάννη Τζάτση. Μέχρι να αποκατασταθεί αυτό, να σας πω ότι όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Παρασκευή, πρώτα το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής, το πρωτάθλημα της Football League. Έχουμε αύριο Παναχαϊκή Όφη στις 3 η ώρα το μεσημέρι, είναι το παιχνίδι που έχει τηλεοπτική μετάδοση. Έχουμε το Σπάρτη Κισαμικός, επίσης παιχνίδι που γίνεται αύριο στις 3 η ώρα, και έχουμε και στις 4 ένα παιχνίδι, το Απόλλων Λάρισσας Τρίκαλα. Την Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια: Καλυθέα Απόλλων Πόντου στις 3, Εργοτέλης Πανεγιάλιος στις 4, τώρα τα άλλα 3 αλλά 4 μας μπερδεύετε ρε παιδιά, Καραϊσκάκη Ξηγηνιακός στις 4 και στις 5 Άρης Δόξα Δράμας. Για να δούμε λίγο και τις αποδόσεις μας εδώ με τη Στίχημαν. Τι έχουμε? Έχουμε Άρης Δόξα 1.60 ο Άσος, ελκυστικότατο θέλα, ωραία απόδοση, 3.75 το Χ και 6 το διπλό. Για περαιτέρω επιλογές στοιχηματικές στο συγκεκριμένο ζευγάρι, το over 2.25 βλέπω, το under 1.62 και, για να πατήσω και το άλλο εδώ, διπλή ευκαιρία το 1.13, 2.35, ασόδιο 1.26. Κύκλος το 1.60. Κύκλος. Αυτά από το ζευγάρι αυτό. Το στο άλλο σημαντικό ζευγάρι της αγωνιστικής, το Παναχαϊκή Δόξα, για να δούμε το σετ στο αυριανό παιχνίδι, η Παναχαϊκή Όφη, 2.75 ο Άσος, εδώ είναι απόλυτη ισορροπία σχεδόν, 2.75 ο Άσος, 2.75 το διπλό και 3 το Χ. Εγώ προσωπικά δεν θα παίξω τίποτα, άμα θες εσύ παίξε. Χ. Χ τη Δόξα και Άσο τον Άρη. Για να δούμε καμιά απόδοση. Και τη Δόξα και στον Άρη. Εργοτέλης Πανεγιάλιος 1.55 ο Άσος, 6 το διπλό. Καραϊσκάκη Ξηγηνιακός 1.70, 3.60, 3.45.
Μάλιστα. Αυτά. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Σας είπαμε τα δύο σημαντικά παιχνίδια και τις αποδόσεις της Στίχημαν για αυτή την αγωνιστική, την 24η. Έχουμε και εμβόλυμη, θυμίζω, την Τετάρτη. Θα παίξει ο Άρης με τον Όφη και αμέσως μετά θα έχουμε τη διακοπή για το Πάσχα και θα επιστρέψουμε με την επόμενη πλέον αγωνιστική που είναι 15 του μήνα, 15 του Απρίλη, Κυριακή του Θωμά, που Άρης υποδέχεται τον Πανεγιάλιο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μην βιαζόμαστε όμως βήμα-βήμα, ένα-ένα τα παιχνίδια. Πρώτα αυτό με τη Δόξα. Την Κυριακή ομάδα αυτή την ώρα προπονείται. Σήμερα επιλέχθηκε να γίνει προπόνηση σχεδόν την ίδια ώρα της αναμέτρησης για ευνόητους λόγους, για να προσαρμοστούν οι ποδοσφαιριστές στις συνθήκες της ώρας του παιχνιδιού, στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρησίου, και όπου λίγο νωρίτερα είχαμε και τη Media Day, όπου μίλησαν δύο σήμερα ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο παίκτης που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Ιορδανίας και απουσίαζε φυσικά στα δύο τελευταία μάτς, ο Άγγελος Χαντί, και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας φέτος στο πρωτάθλημα, με σημαντικά γκολ εσχάτως, ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος με τα 10 γκολ. Αμφότεροι τοποθετήθηκαν σήμερα για το παιχνίδι με την Δόξα Δράμας. Έχουμε συγκεκριμένες απουσίες για το μάτς αυτό. Θυμίζω ότι τιμωρημένος ο Χουσέιν Μουμίν θα εκτίσει ουσιαστικά την ποινή του, καθώς είναι η δεύτερη αγωνιστική για τις 7 κίτρινες κάρτες. Θα είναι διαθέσιμος στο μάτς με τον Όφη. Θα είναι απόν επίσης ο Μπαστακός για ένα ακόμη παιχνίδι. Και ο Μιλούνοβιτς με τον Παυλίδη, οι δύο τελευταίοι είναι τραυματίες. Ο Μιλούνοβιτς μας θα βρίσκεται ακόμη στη Σερβία. Και ο Παυλίδης θα επιστρέψει και αυτός μετά το Πάσχα πλέον, αφού υπέστη μια θλάση στο δικέφαλο. Να πω στα δύο παλικάρια στο Λάκκο το Βαθύ που μας ακούνε. Ναι. Που λέει ο ένας ο Παοξής, είπε χίλε, θα βγει η Δόξα. Να κοιτάξει να κερδίσει λίγο τον Ατρόμητο. Γιατί αν δεν κερδίσει τον Ατρόμητο, πάει τέταρτος. Και μετά να μας πει και το χ της Δόξας. Να μας πει κάρου, καταλάβες. Να τους βάλουμε στα καλάθια το βράδυ, να πειράζει. Το παιχνίδι με τη Δόξα είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Αλλά μπορεί να το κάνει εύκολο ο Άρης. Η Δόξα δεν έχει τις ικανότητες ούτε των Τρικάλων, ούτε του Όφη αμυντικά. Είναι βέβαια πολύ πιο επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Αμυντικά όμως χωλαίνει λίγο. Στα εκτός έδρας παιχνίδια, ειδικά, ειδικά στα εκτός έδρας μάτς. Για κάνε μας λίγο, φτιάξε μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει ο Άρης από το πρώτο λεπτό να πιέσει ψηλά. Σπανέ, ακούς. Σπανέ. Η ενδεκάδα που κατεβάζεις. Τι γράφουμε την εκπομπή, τι γράφουμε να την ακούσεις μετά. Γι' αυτό ακριβώς και η ενδεκάδα που κατεβάζεις είναι μια ενδεκάδα που έχει πιάσει το χαρτάκι από τον κύριο Σαββόπουλο. Έχει επιλέξει τους σωστούς παίκτες. Ναι, λες και ανακάλυψε την Αμερική. Έχει επιλέξει τους σωστούς παίκτες. Απλά με τις αλλαγές τώρα έχουμε μια διαφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και πώς την πορεία θα αλλάξουμε και τους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πέρα από την πλάκα, το παιχνίδι αυτό είναι ένα παιχνίδι. Για μένα ένα πράγμα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι ποδοσφαιριστές, πέρα ότι πρέπει να έχουν άγχος, να ευχαριστήσουν τον κόσμο που θα είναι στις κερκίδες. Γιατί είναι μια χρονιά δύσκολη, μια ακόμα δύσκολη χρονιά για τον Αριανό. Όταν συγκεντρώθηκε ο πολλής κόσμος στο κήπεδο και όπου το πολλής κόσμος, δεν βάζω εμένα ή τον Αλέξη ή οποιονδήποτε άλλο σαραντάρι, το βάζω για τα παιδάκια περισσότερο, να πάρουν μια χαρά σε ένα γεμάτο γήπεδο, να ακουστεί τον γκολ, να πανηγυρίσει. Γιατί μέχρι τώρα είναι 0-0 σε αυτά τα μάτσα. Να πανηγυρίσει ο κόσμος και να φύγει με το χαμόγελο που είχε ο Αριανός το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αν το σκεφτείτε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν ένα από τα λίγα που ο Αριανός ήταν απόλυτα χαρούμενος και είχε και μία εβδομάδα που και στα ραδιόφωνα της πόλης και στο ίντερνετ και παντού δεν υπήρχε αυτή η εσωστρέφεια που συναντάς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό θεωρώ ότι την Κυριακή, παρόλο που είναι πρωταπριλιά, ο Άρης πρέπει να κάνει μια καλή εμφάνιση, μια πιστική εμφάνιση, να πάρει τη νίκη και να αφήσει πίσω του όλα αυτά των τελευταίων ετών να του φαίνονται σαν ψέμα. Και να σφραγίσει βέβαια την επιστροφή του. Γιατί αν είναι 12-13 βαθμοί την Κυριακή, αντιλαμβάνεται μετά ο καθένας ότι εντάξει, θα πρέπει να κάνουμε τρεις φορές αυτό που έκαναν στον ΠΑΟΚ για να μην μπορέσει η ομάδα να ανέβει και πάλι δεν ξέρω αν θα μας φτάσουν. Παρεπιπτόντως, χρειάζεται προσοχή σε αυτό το μάτς για οποιαδήποτε προβοκάτσια. Πρέπει να είστε άπαντες προσεκτικοί και να κοιτάτε και το διπλανό σας. Υπάρχουν ένα-δύο μάτς
επικινδυνότητας για τον Άρη που κάποιος στημένος μπορεί να προσπαθήσει να κάνει κακό γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να σταματήσει τον Άρη. Το ένα μάτς είναι αυτό. Ακόμα και αν έρθουν και 5-6 χαζοί με τους δραμινούς άλλης ομάδας, γιατί συνήθως το κάνουνε, γιατί θα έχει κόσμο η δόξα στο παιχνίδι αυτό. Ακόμα και αν έρθουν 5-6 χαζοί οι οποίοι θα προκαλέσουν, θα φοράνε καμιά άλλη φανέλα, γιατί και αυτά θα κάνουνε. Μην τρελαθείτε κάποιοι και κάνετε το χατήρι τους και τιμωρηθεί η ομάδα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι της Κυριακής. Θα έχει πολύ κόσμο ο Άρης. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τα μυαλά τους στο κεφάλι. Προσοχή. Επειδή έχουν πάθει αυτά τα οποία έχουν πάθει, δεν αποκλείεται να υπάρξει προβοκάτσια την Κυριακή. Είτε καμιά φανέλα που να μην έχει τον ένα να ετώ της δόξα να έχει κανένα δυο. Δεν χρειάζεται εσείς να φύγετε ούτε από τη θέση σας ούτε οτιδήποτε. Αυτό είναι το ένα μάτς επικινδυνότητας. Το άλλο, αργεί ακόμα με τον Απόλλωνα. Για άλλους λόγους και εκείνο είναι επικίνδυνο και πρέπει να έχουμε το μυαλό στο κεφάλι μας άπαντες για να μην κάνουμε κακό στην ομάδα. Τώρα που η ομάδα λοιπόν επιστρέφει, προσοχή τεράστια για το παιχνίδι της Κυριακής. Ξέρει ο κόσμος του Άρη τι πρέπει να κάνει, αλλά πάντα υπάρχουν και ένα-δύο. Όταν είναι 15 και 16.000 κόσμο, θα ευρεθούν και ένα-δύο. Γι' αυτό προσοχή, ηρεμία, αυτοσυγκράτηση. Ο Άρης να κερδίσει το παιχνίδι, να τελειώσουμε. Πώς βάθμισε τώρα, 57 έχει η ομάδα. Να πάει στους 60, να πάει στους 60 το βράδυ της Κυριακής και όλα καλά. Και μετά μεγάλη εβδομάδα να τελειώσει και το παιχνίδι με τον Όφη, να κάνουμε όλοι χαρούμενο Πάσχα μετά με τις οικογένειες και να επιστρέψει η ομάδα στην κανονικότητά της, έχοντας τα άλλα πλέον ζητήματα, αδειοδότηση κτλ. Γιατί το ρεπορτάζ το λέει άλλωστε ότι την Δευτέρα θα γίνει διαδικασία για τους φακέλους επιτήρησης των ομάδων της Football League. Οι ομάδες έχουν και το δικαίωμα να καταθέσουν υπομνήματα την Δευτέρα. Μην μπερδεύεστε, είναι άλλο η αδειοδότηση, άλλο η επιτήρηση. Πολύ τον μπερδεύετε. Μιλούσα και με κάποιους φίλους το πρωί, λέγανε ότι Δευτέρα εξετάζεται το φάκελο. Λέω ποιος φάκελος, αφού δεν έχει σταλεί ακόμα. Πώς εξετάζεται κιόλας. Για να τελειώσουμε με όλα αυτά τα θέματα, ζητήματα και να πάμε στα επόμενα. Τη οργάνωση τη ομάδα, τη ΑΕθνική και όλα αυτά που συζητάμε κατά καιρούς με τον Αλέξη και μαζί σας. Σήμερα θα ανοίξουμε γραμμές με τον κόσμο μετά τις 6. Ανοίξουμε. Πολύ ωραία. Αυτά είχα εγώ να πω έτσι ως δικό μου πρόλογο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι επί του αγωνιστικού ή για οποιοδήποτε ζήτημα. Εντάξει, θα έχουμε πει λίγο πολύ όλη την εβδομάδα για το πώς προετοιμάστηκε η ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει μια διαφορετική πλέον ατμόσφαιρα στα αποφυτήρια και αυτή την ατμόσφαιρα την δημιούργησε αυτή η διαφορά του συν 10 πλέον. Υπάρχει μια απελευθέρωση, θα λέγει κανείς, στην ομάδα. Δεν υπάρχει αυτή η πίεση που θα υπήρχε αν δεν έπαιρνε γύρω τον γκολ του Ντούνις το 88 στην Πάτρα. Ξεκάθαρα. Η ομάδα θα πιεζόταν πάρα πολύ μετά. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων, φυσικά εννοείται, και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Και αυτό που λένε και οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους είναι ότι θέλουμε κι εμείς από τη δική μας την πλευρά να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο την Κυριακή που θα έρθει στο γήπεδο και να δείξουμε κάτι διαφορετικό και κυρίως να κερδίσει η ομάδα, φυσικά εννοείται, αυτό το παιχνίδι κόντρα στη δόξα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πούμε ότι μη έχοντας εικόνα φυσικά εννοείται από τη σημερινή προπόνηση, με βάση τα χθεσινά δεδομένα, η πιθανότερη ενδεκάδα είναι ο Αναγνωστόπουλος στο τέρμα, ο Τζανακάκης δεξιά και ο Κανακούδης αριστερά στην άμυνα, ο Δελιζής με το Σόουζα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ιντζόγλου με τον Νίκητς στα αμυντικά χάφ, ο Πλατέλας στο 10, ο Ντούνις και ο Πασάς στις πλευρές και ο Διαμαντόπουλος, υπάρχει κι άλλος άλλωστε, επιθετικός, στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά επαναλαμβάνω μη έχοντας όμως εικόνα, αν έχει αλλάξει κάτι στη σημερινή δοκιμή, στην προπόνηση που πρέπει να ολοκληρώνεται σιγά σιγά στις εγκαταστάσεις του νέου ρυσίου. Θα πάμε στο διάλειμμα το πρώτο, όταν θα επιστρέψουμε θα απαντήσουμε και στα πρώτα μηνύματα και φυσικά θα πάμε και σε μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε μια ανάλυση λίγο του αγώνα και αυτού του τριημέρου ουσιαστικά τα παιχνίδια τα δύο που θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις πριν το Πάσχα. Οπότε σε λίγο επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Ο 506 λέει: ποιο το νόημα να εξετάζεται η επιτήρηση όταν εκπνέει προθεσμία για την άδεια? Καταρχάς δεν έχει εκπνεύσει αυτό η προθεσμία για την άδεια γιατί δεν ξέρουμε πότε ακόμη θα παραδοθούν οι φάκελοι. Υπάρχει μια κρεμότητα όσον αφορά τις ομάδες της Football League. Εξετάζεται η επιτήρηση γιατί είναι μια καινούργια διαδικασία που θα γίνεται κάθε τρίμηνο. Δηλαδή, με το που τελειώσει τώρα αυτή η ιστορία του πρώτου τρίμηνου, θα πάμε στο επόμενο τρίμηνο μέσα στον Απρίλιο. Δηλαδή, κάθε ομάδα θα ελέγχεται για τα τρία τρίμηνα της αγωνιστικής σεζόν.
Θα έχουμε δηλαδή το πρώτο, το οποίο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Μετά θα πάμε στο δεύτερο τρίμηνο Ιανουάριο με Μάρτιο και μετά πάμε και στο τελευταίο τρίμηνο της σεζόν. Κάθε τρίμηνο ομάδα... δηλαδή. Και δεν αφορά όλο το εύρος με το οποίο ασχολείται η αδειοδότηση. Εδώ μιλάμε μόνο για οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι σε ποδοσφαιριστές, προσωπικό κτλ. Και σε ασφαλιστικούς και φορολογικούς και φορεία. Δηλαδή. Και είναι σωστό. Γιατί? Δείτε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Έκανε δεν πάμε σε όλα τα άλλα. Είναι μόνο αυτά τα, με τα οποία ασχολείται η επιτήρηση. Ο Παναθηναϊκός έκανε 162 διακανονισμούς, δεν τήρησε κανέναν. Δεν γίνεται να ελέγχεται κάθε χρόνο μετά. Σωστό είναι αυτό που γίνεται και ξεκινάει από φέτος. Απλά θα πρέπει να γίνεται και με τον σωστό τρόπο. Γιατί υπάρχει η ποινή της αφαίρεσης βαθμών, οπότε είσαι υποχρεωμένος να είσαι συνεπής. Αν δεν θέλεις να δεις, να τιμωρήσει με αφαίρεση βαθμών. Είναι ουσιαστικά μια προειδοποίηση κατά κάποιο τρόπο για το αν κάτι δεν πάει καλά. Και θα έχουμε και μια εικόνα φυσικά εννοείται. Για το πού βρίσκονται οι ομάδες εν ώψη αδειοδότησης από την επιτήρηση. Γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν θέματα στην επιτήρησή τους. Ναι. Στο φάκελο που κατέθεσαν τη Football. Κάτι ψηλό αναμενόμενο βέβαια, γιατί τα έσοδα είναι μηδαμινά στις ομάδες της Football. Και εδώ είναι για τον Άρη που είναι τεράστιο μέγεθος μηδαμινά. Τα έσοδα θα είναι για τις υπόλοιπες μικρομεσαίες ομάδες. Ψηλό αναμενόμενο. Τώρα θα δούμε πόσο αυστηρή θα είναι και η Επιτροπή στις κυρώσεις. Στις ομάδες που επαναλαμβάνω δεν θα έχουν πρόβλημα, ένα προβληματικό φάκελο στην διαδικασία της επιτήρησης. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο αγωνιστικά για το παιχνίδι της Κυριακής με την Δόξα, αλλά και το επόμενο με τον Όφη. Είναι δύο μάτς τα οποία ουσιαστικά θα καθορίσουν πολλά πράγματα. Τα παιχνίδια αυτά πριν το Πάσχα και θα μιλήσουμε με έναν πρώην προπονητή της ομάδας, γιατί θα παρακολουθεί γενικά ποδόσφαιρο και φυσικά έχει παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του Άρη, πρωτίστως του Γιάννη του Μιχαλίτσου. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά, πολύ καλά. Είμαστε πλέον στο τελείωμα, νομίζω. Θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μας ότι ο εφιάλτης των 4 ετών στην ομάδα ολοκληρώνεται σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Ολοκληρώθηκε, πιστεύω, με την ισοπαλία στην Παναχαϊκή και μετά την επόμενη εβδομάδα που κέρδισε ο Άρης και έχασε η Παναχαϊκή, είναι σίγουρο και δεδομένο τώρα πλέον. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης δεν πρέπει να σταθεί εκεί, θα πρέπει να τερματίσει και πρώτος. Ναι. Γιατί τόσα που υπέστησε ο κόσμος αυτά τα χρόνια θα πρέπει κάπου να τον αναμίψει και θα είναι καλό να τερματίσει και πρώτος. Ναι. Δεν κρατάς πάντως κάποια επιφύλαξη παρότι, γιατί το και το ρωτάω, γιατί μαθηματικά δεν έχει εξασφαλιστεί η άνοδος. Εντάξει, μαθηματικά μαγικά δεν γίνονται το ποδόσφαιρο και ειδικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή καταρχάς ο Άρης είναι η πιο καλή ομάδα, μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια, αλλά τι να χάσει όλα τα παιχνίδια ο Άρης και άλλοι να κερδίσουν όλα τα άλλα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, ο μόνος τρόπος είναι να πάθει ότι έπαθε ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, γι' αυτό πρέπει προσοχή όλοι. Α, καλά, εντάξει, τώρα ξέρω. Με κανένα τέτοιο μόνο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο δεδομένο, ούτε... Εκεί έφτανε στον πόντο ένα παιχνίδι, ήταν στην κόψη του ξηραφιού, δεν υπάρχει τέτοια πίεση στον Άρη να κάνει έτσι. Παρόμοια πράγματα. Όχι, δεν με προβοκάτσια, όχι από τον Άρη. Με προβοκάτσια, αλλά γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι προβοκάτσια, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Ναι. Καμία περίπτωση. Αυτό είναι τελειωμένο. Δηλαδή, τώρα να λέμε... Άρα θα ασχοληθούμε λίγο με την μπάλα, δηλαδή την Κυριακή. Ακριβώς. Πιστεύω ότι κάπως θα λυθούν και λίγο τα πόδια των παιχτών του Άρη. Mm-hmm. Γιατί η πίεση του αποτελέσματος, γιατί το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Γιατί να παίζεις όμορφα και να μην κερδίζεις δεν λέει και τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κερδίζεις παίζοντας και καλύτερα. Και αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα ο Άρης να κερδίζει πρώτα απ' όλα και να το κερδίζει με καλύτερο τρόπο και πιο εύκολο για να μην πάθουν και καρδιακό κάποιοι άνθρωποι από την ομάδα. Γενικά ο κόσμος του Άρη. Ναι, σωστά. Από τα 23 αυτά παιχνίδια που έχει δώσει στη σεζόν μέχρι στιγμής, σου άρεσε πάνω κάτω αυτό που περίμενες να δεις? Που... Ακριβώς, και δεν νομίζω ότι υπήρξε κοιλιά, ούτε ήταν πιο καλός, ούτε πιο κακός. Είναι σταθερά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που διαθέτει από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται να δημιουργήσει παιχνίδι, δεν θα κάνει πάρα πολλές φάσεις. Είναι όμως μια ομάδα δυνατή που όταν τη χάσει την μπάλα την κλέβει πολύ γρήγορα. Ναι. Και είναι πολύ δυνατή στο ψηλό παιχνίδι και στα στημένα, αλλά και γενικά βάζει γκολ με κεφαλιές. Νομίζω ότι ο Άρης, άμα δούμε τα γκολ που έχει βάλει, τα μισά θα πρέπει να είναι με κεφαλιές. Ναι. Έχει μια έφεση στις στατικές φάσεις, δηλαδή, που είναι πολύ σημαντική. Ναι, όχι μόνο στις στατικές, γιατί οι κεφαλιές μπαίνουν και με άλλο τρόπο. Ναι, σωστά, και σωστά, με τον Πασά. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή είναι μια ψηλή δυνατή ομάδα που κερδίζει μονομαχίες. Σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm.
στη λειτουργία. Από τη μέση και μπροστά δεν θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, βγάζει μάτια η ομάδα. Και αυτό δεν ξεκινάει μόνο από τη μέση και μπροστά. Ξεκινάει από πίσω. Το πώς μια ομάδα αμήνεται με τον πρώτο επιθετικό και ξεκινάει την μπάλα από πίσω με το τέρμα. Από δηλαδή, το χτίσιμο της επίθεσης. Αργεί η μπάλα, το χτίσιμο του παιχνιδιού, αργεί πάρα πολύ να φτάσει στο κέντρο και όταν πλέον αλλάζουν 2-3 μπαλές παράλληλες στη στόπερ, έχουν κλείσει οι αντίπαλοι τους χώρους και δεν μπορεί να κάνεις εύκολα παιχνίδι. Γι' αυτό δεν δημιουργείται ένα όμορφο παιχνίδι να κάνεις στον αντίπαλο. Και προσπαθείς μετά στις μονομαχίες που είναι πολύ δυνατός ο Άρης, γιατί σε όλες τις μονομαχίες είναι βγαίνει νικητής. Και πολλές, και αυτό, εξού και οι πολλές κίτρινες κάρτες που έχει πάρει φέτος η ομάδα. Και αυτό, αλλά έχει τέτοιου στυλ παίχτες αρκετούς. Ναι. Ας πούμε, αυτό το βοήθησε φέτος να υπερισχύσει σε όλες τις ομάδες. Ας πούμε τώρα κάποια στιγμή πέρυσι, λέγαμε γιατί θέλω να μιλάω συγκεκριμένα, έπαιζε στο κέντρο ο Πίτου, ο Παυλίδης και ο Τάτος. Ναι. Αυτή η τριάδα είναι και η τρεις καλή με την μπάλα. Κανένα δεν κόβει. Ναι. Είναι πιο soft. Οπότε, ναι, άμα δεν σου βγει η επίθεση, έχεις φάει γκολ πίσω. Ναι. Έτσι όπως το θέτεις. Και αυτό όταν δεν κέρδιζε, έχανε. Ναι. Έτσι όπως το θέτεις, η απουσία στο παιχνίδι της Κυριακής ενός πολύ κομβικού παίκτη στο κομμάτι αυτό που αναφέρεις, του Μουμίν, θα παίξει πιστεύεις ρόλο. Γιατί ήταν από τους ακρογωνίες του. Είναι ένα κλειδί. Είναι από τους παίκτες κλειδιά του φετινού Άρη. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος και δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο σε ένα βαθμό. Ναι. Αλλά και περισσότερο είναι πολύ δυνατός οι μονομαχίες. Τρέχει πολύ. Είναι δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι. Δηλαδή είναι κλειδί. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι έχει, γιατί τώρα πάμε στη Δράμα, έχει μια απουσία εξίσου σημαντική για τα δεδομένα της Δράμας, ότι δεν παίζει ο Ριζογιάννης. Που είναι, πολύ, είναι μηχανάκι και πολύ καλός ανασταλτικά. Ναι, είναι ο Μουμίν της Δράμα, του Άρη, κατά σωστά. κάποιο τρόπο. Γιατί είναι ο μόνος που κάνει αμυντικές δουλειές, μπορεί να είναι κακός με την μπάλα στα πόδια. Και βλέπω, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι, έχουν αρκετούς μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς, οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί στο μαρκάρισμα. Και ο Γουδουλάκης και ο Κάσας και ο Μπαϊκαρά και ο Μαρκόπουλος και ο Κουσκουνάς. Είναι καλοί παίκτες επιθετικά, αλλά όταν δεν υπάρχει χημεία και λείπει, δεν ξέρω τι, αν έχουν ένα πνευματικό να αντικαταστήσουν τον Ριζογιάννη, μπορεί να έχουν ένα θέμα η ομάδα της Δράμας. Στο και κομμάτι αυτό. Γιατί λείπει ένα παίκτης κλειδί. Και άλλοι λοιπόν. Και ο Κότοβος λείπει. Ο Στόπερ. Ο Κότοβος είναι Στόπερ. Ναι. Και εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει. Αλλά αυτός μιλάω τώρα, ας πούμε, για το χώρο του κέντρου, γιατί αυτός είναι το κλειδί. Δηλαδή τα αμυντικά χαφ είναι το σημαντικότερο κομμάτι σε μια ομάδα. Δηλαδή, αν δεις τι αμυντικά χαφ έχει μια ομάδα, καταλαβαίνεις τι περίπου παιχνίδι θα παίξει. Και πέρσι ο Άρης δεν είχε αμυντικά χαφ. Το λέω από το καλοκαίρι. Το λέω, αλλά δεν ήταν αμυντικά χαφ. Δεν ήταν οχτάρια. Ήταν οχτάρια. Ήταν οχτάρο δεκάρια και με ένα δεκάρι μπροστά του. Για να υπάρξει ένα καλό δεκάρι, πίσω του πρέπει να υπάρχουν δύο άλλοι σκύλοι. Να τρέχουν, να κάνουν, να μαρκάρουν, να καλύπτουν όλα τα κενά που έχει αυτός. Mm-hmm. Στο επιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Η πρωτιά που έχει δηλαδή Γιάννη μέχρι στιγμής ο Άρης και αυτή η διαφορά των 10 βαθμών από την Παναχαϊκή, πιστεύεις ότι οικοδομήθηκε ουσιαστικά πάνω στην άμυνα και στο δυναμικό του παιχνίδι και στην υπεροχή του σε αυτά τα στοιχεία? 100%. Γιατί εντάξει, όλα τα μάτς εκτός από 3-4 μάτς, όλα τα παιχνίδια ήταν στην κόψη του ξηραφιού. Δεν ήταν δηλαδή στα σημεία τα κέρδισε ο Άρης. Δεν ήταν το καθολικό διαφορετικό ποδόσφαιρο επίπεδου αλφα-εθνικής. Ήταν πιο δυνατός από τις υπόλοιπες ομάδες. Και έχει και βαριά φανάλα, έχει και κόσμο. Σε όλα τα γήπεδα παίζει σαν να παίζει εντός έδρας. Έχει πολλά σύν. Αλλά το κυριότερο κομμάτι ότι ήταν μια ομάδα σκυλιά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το αδικήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτή η διαφορά πιστεύεις ότι θα μας βοηθήσει την Κυριακή? Όπως μίλησες για λυμμένα πόδια, μήπως δούμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο ελκυστικό για τον κόσμο δηλαδή? Ναι. Αυτό θέλω να πιστεύω, γιατί θα έρθει ο κόσμος και δεν θα πρέπει να απογοητευτεί, γιατί ήρθε και κάποια προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, και θα ήθελε να δει κάτι καλύτερο, χωρίς να σημαίνει ότι παίζοντας καλύτερα. Παίζω καλά, αλλά έχασα. Δηλαδή, είχαμε ένα προπονητή του Τζατσέφη, ο οποίος έλεγε προτιμώ μια άσχημη νίκη παρά μια όμορφη ήττα. Ναι. Πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίζεις. Αν το κατορθώσεις να το κάνεις παίζοντας και μπάλα, είναι πιο σημαντικό. Ναι. Τώρα, με το βλέμμα του προπονητή, πιστεύεις ότι ο Δημήτρης Πανός έχει στο μυαλό του και θα κάνει διαχείριση, γιατί ακολουθεί ελάχιστα 24 ώρα μετά εμβόλυμα και ένα πολύ σημαντικό εκτός θεσμού με τον Όφη? Δεν νομίζω ότι, και ούτε θα πρέπει να το, για γνώμη μου, γιατί είναι τόσα λίγα τα παιχνίδια που έχει παίξει, ας πούμε, η Football League, δηλαδή έχουν παίξει 26 παιχνίδια, 24 τώρα. Ναι, 24. Ναι.
Ναι, και περάσαν 10 μήνες από τότε που ξεκίνησε η προετοιμασία. Ναι. Αν καταλάβετε ότι στην Ισπανία η Μπαρσελόνα αυτό το μήνα θα παίξει 9 παιχνίδια το μήνα, ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν κουράζονται οι παίκτες με τόσα λίγα παιχνίδια. Ίσα ίσα τα παιχνίδια σε φορμάρουν όταν είναι τόσα λίγα. Και βρίσκεις ρυθμό. Ναι. Το κακό μόνο που γίνεται είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρόστερ και αρκετοί δεν είναι καν στη 18άδα. Αυτό ήταν για μένα το μειονέκτημα του φετινού Άρη. Ναι. Ίσως θα έπρεπε 2-3 να ήταν πιο ποιοτικοί και λιγότερο αριθμός παιχτών, αλλά αυτοί και να, ή τα χρήματα να ήταν περίπου τα ίδια. Ναι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Ναι, γιατί αυτό ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ναι, Γιάννη, ότι δημιουργεί και ενδεχομένως κάποιες δυσαρέσκειες τώρα μέσα στα αποδυτήρια. 100%. Όταν παίζω κύπελο, πρωτάθλημα, παίζω στην Ευρώπη, είμαι διεθνής, ούτε σε διακοπές και αυτά, θα τους βολέψει. Όλοι θα παίξουν κάποια παιχνίδια. Όταν παίζεις 25 παιχνίδια σε 10 μήνες, δεν γίνεται. Ναι. Κάποιοι δεν θα είναι ούτε καν 18άδα και είναι κρίμα. Γιατί κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα. Σωστά. Μίλησες και... Οπότε δεν χρειάζεται, ναι, να σκέφτεται το επόμενο, γιατί είναι τόσα λίγα τα παιδιά και δεν υπάρχει καμία κούραση. Ναι. Τον Άρη. Ναι. Δεν έχει αδικό, δεν έχει αδικό. Όταν μας λες ότι η Μπαρσελόνα θα παίξει 9 παιχνίδια τώρα μέσα. 9 παιχνίδια σε ένα μήνα. Ναι. Δεν μπορούμε να... Καταλαβαίνετε, όταν έχεις παίξει 25 σε 10 μήνες, ποια κούραση να υπάρχει. Ουδέ μία σύγκριση νομίζω να έχεις απόλυτο. Ναι. Μίλησες και πολύ σωστά νομίζω στο ξεκίνημα για τον Άρη να κυνηγήσει την πρωτιά. Μέχρι το τέλος. Περισσότερο φαντάζομαι το λες γιατί επειδή ο Σάρης είναι τέτοιο μέγεθος που πρέπει να το κάνει αυτό. Και... Ακριβώς, δηλαδή επειδή ο κόσμος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος με αυτά που τραβάει και άλλος, άλλοι δεν θα τα αντέχαναν 4 χρόνια να βολοδέρουν σε αυτές τις κατηγορίες. Έτσι θα πρέπει να γενικά να γίνει ένα δώρο στον κόσμο του Άρη, ότι τουλάχιστον να χαίρεται που βγήκε κατηγορία, αλλά να χαίρεται και ότι σαν πρώτος. Δεν σημαίνει κάτι και ούτε το αυτονόητο είναι. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να γίνει από τον πρώτο χρόνο. Ναι, καλά. Ούτε θα πανεγυριστεί και έξαλλα. Ναι, ναι, ούτε και αυτές οι ομάδες είναι πολύ καλές, δυνατά ντέρμπι αυτά, αλλά είναι μικρές για την εμβέλεια του Άρη. Όλες οι ομάδες που παίζουν στην κατηγορία αυτή. Κάποιες από αυτές όμως και αυτές έχουν την ιστορία τους και έχουν και κόσμο, όπως είναι και η Δράμα. Δηλαδή από τα μάτς που έπαιξε ο Άρης εκτός έδρας, αν είδα δύο ομάδες, την Παναχαϊκή και τη Δράμα, είδα χάρηκα που είδα. Πηγαίνοντας σε γήπεδα τα οποία ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Όπως στη Δράμα και στη Μαναχαϊκή. Να. Και δεν μ' άρεσε να βλέπω κάποια παιχνίδια από τον Κυσαμικό εκτός έδρας με 10 άτομα φυλάδους ο Κυσαμικός και ο Άρης ήταν περισσότεροι. Σε ένα γήπεδο χαλί. Ναι. Όντως. Καλά, αυτό το πρόβλημα υπάρχει, ναι, και στη Super League. Όχι μόνο στη Football League. Ναι. Με δηλαδή ομάδες... κάποια στιγμή και οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να είναι να. Έχουν κάποιες διαγραφές, να έχουν κάποιο κόσμο, να μην είναι ομάδες που δεν είναι με 10 άτομα. Εδώ υπάρχει πιο ξεκάθαρο παράδειγμα, Γιάννη, στη Super League από τον Αστέρα Τρίπολης, που είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα και με οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπάρχει. Δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει. Και για μένα αυτά που ακούω και διάφορα ότι με 10 ομάδες και τέτοια δεν είναι. Για καλύτερα να είναι 16 ομάδες, αλλά να είναι οι επαρχιακές ομάδες να είναι δυνατές ομάδες. Δηλαδή ομάδες που έχουν κόσμο. Ναι. Ομάδες που δεν έχουν κόσμο να εξαφανιστούν. Για να υπάρχει σωστό ποδόσφαιρο. Για να σε πάω λίγο και στην επόμενη μέρα, για να μας πεις και από την εμπειρία σου, την προσωπική σου άποψη, πώς την οραματίζεσαι την επόμενη μέρα. Βλέπεις πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι θα υπάρξουν, ναι, πολλές αλλαγές. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι ο Άρης δεν θα είναι η ομάδα όπως σκέφτηκε ο Απόλλων Αθηνών πέρυσι και η Λαμία που πάμε για πρώτη φορά να βγούμε αλφα-εθνική. Ο Απόλλων Αθηνών βέβαια υπήρξε πολλές φορές. Αλλά πάμε να σωθούμε. Ο Άρης δεν θα πρέπει την επόμενη χρονιά, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, βγήκε κατηγορία και βγήκε Ευρώπη. Ναι. Αυτό θα είναι το σκεπτικό του Άρη. Και θα έχει ανάλογους παίκτες για να βγει Ευρώπη. Μάλιστα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα παίζει για να βγήκα πρώτη χρονιά, θα περιμένω να φτιαχτώ και να κάνω Άρης. Άλλωστε δεν υπάρχει και τίποτα φοβερό στη Super League. Ναι. Και τις δύο φορές εδώ μεταξύ που γύρισε έγινε αυτό. Ακριβώς, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα φοβερό. Δηλαδή, άμα κάνει μια σωστή οργάνωση και με καλές επιλογές παιχτών, με σωστή τρόπο, δεν υπάρχει το ατρόμ τους μετανικούς παίκτες και κοντεύει να φτάσει τρίτος. Γιατί κοντεύει, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ αύριο, περνάει τρίτος. Ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή, με μια σωστή οργάνωση, σωστό σκεπτικό και με κάποιους δανεικούς παίκτες, κοντεύει να γίνει τρίτος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αρκεί να γίνει οργανωμένη δουλειά. Ναι, αλλά όπως το είπες, με δανεικούς και τέτοια υπάρχουν και άλλα πράγματα. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Ο Άρης δεν τα είχε δυστυχώς ποτέ. Τα έχεις βιώσει και εσύ ως προπονητής. Δεν είναι να λειτουργεί με δανεικούς για να. Όχι, δεν λέω τους δανεικούς.
Εννοώ τα ντεζού που ακολουθούν πολλές φορές, γιατί ο Άρης το έχει βιώσει και εσύ ως προπονητής. Να μην πούμε σε άλλα κομμάτια. Να μην πούμε σε άλλα κομμάτια. Και εκεί χρειάζεται όμως. Δυστυχώς, Γιάννη, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα παίζει και εκείνο πολύ μεγάλο ρόλο. 100% δεν το συζητάμε. Αλλά λέω, πρέπει, το πρώτο πρέπει να έχεις ομάδα. Ναι. Άρα βλέπεις δηλαδή σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή θα περιμένουμε την επόμενη σεζόν. Τώρα καταρχάς παίζεται το πρωτάθλημα και δεν θα έπρεπε να λέγεται τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά γενικά είναι γεγονός ότι θέλει. Το φυσιολογικό αρκετές. Είναι ότι θα έχει πολλούς περισσότερους ξένους από ό,τι έχει τώρα. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή τώρα επιτρέπεται. Δεν το θέμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν να είναι ξένοι Έλληνες. Με ενδιαφέρει να είναι καλοί παίχτες να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του Άρη. Δηλαδή αυτό το με τους ξένους και με τους Έλληνες δεν με απασχολεί. Όχι, το φυσιολογικό είναι αυτό. Λέω γιατί στη Super League δεν υπάρχει όριο. Ναι. Στη Β' Εθνική υπάρχει ένα όριο 5 παιχτών που μπορεί να παίζουν. Ναι. Εδώ είδαμε, ας πούμε, την Παναχαϊκή, που χωρίς να έχει κανένα ξένο παίκτη, να έχει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Και έκανε μια υπέρβαση. Η Παναχαϊκή ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος. Ναι, αλλά είδες ότι είχε ταβάνι αγωνιστικό. Είχε ταβάνι, εντάξει, και πέρασε το ταβάνι, θα έλεγα. Ναι. Αλλά θα δείτε ότι από την Παναχαϊκή 3-4 παίχτες κάποια στιγμή θα κάνουν καριέρα μεγάλη σε ομάδες αλφαθνικής. Ποιοι? Δεν θέλω τώρα να πω τώρα. Αλλά φαίνονται εσύ έχεις και το πλεονέκτημα έναντι πολλών που κόβει το μάτι. Είναι 20 χρονών, 21, παίζουν εθνικές ομάδες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η οργάνωση που έκανε κάποιος που ήξερε μπάλα. Εκεί. Ναι. Ο Μασούρας είναι που είναι στην εθνική, ο μικρός, ο 17χρονος. Και το center four είναι ο Μωραΐτης. Αυτός ευτυχώς το έβγαλε ο Αποστολόπουλος, ο Αναγνωστόπουλος, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέματα. Ναι. Άλλο λέω ότι είναι κάποιοι παίχτες, δηλαδή δεν τους μαζέψαν τυχαία. Δηλαδή φάνηκε ότι έγινε σωστή δουλειά. Ναι. Ναι, όταν δεν έχεις την πίεση της οπωσδήποτε επιτυχίας και ανόδου, μπορείς να κάνεις και αυτό, να επενδύσεις και σε κάποια παιδιά. Γιατί είναι και από την περιοχή περισσότερο. Ναι, αλλά σημαντικό, γιατί και κάποιες φορές πήγαμε κι εμείς με παιδιά, τα οποία δεν είχαν μια εμπειρία πουθενά, δεν ήταν για παραπάνω και φαίνεται ότι η πορεία του δεν ήταν ανάλογη. Όχι, είναι σημαντικό ποιος θα τους επιλέξει και να αξίζουν. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει 20 χρονών να το βάλω, άμα στέκεται να το βάλω. Εσύ είχες και ειδικότητα μία περίοδο, έβγαλες πολλά. Πολλούς μεγάλους μετέπειτα. Και έφερα, δεν απλώς έβγαλα. Ναι. Έφερα. Το λέω ως προπονητής. Έφερα το Χαριστέα, έφερα το Βαγγέλη. Μπράβο, αυτό εννοώ. Δεν ξέρουμε, μόνο δεν τους είχα μόνο. Σωστά, τους έφερε στην ομάδα. Ναι. Και το Θοδωρίδη, το Γιώργο. Ναι. Ναι. Τους έφερα από τα χωριά του, 14-15 χρονών. Mm-hmm. Ναι. Ο Χρήστος παίζει ακόμα, νομίζω. Αυτό το πράγμα. Ότι εκεί πιστεύω, δεν ξέρω τι γίνεται στην Παναχαϊκή, ότι το κάνει ο Κατσουράνης. Γιατί εντάξει, γνωρίζει το αντικείμενο. Δεν είναι μόνο ο Κατσουράνης, είναι ο Φρυδόπουλος, είναι πώς το λένε, από τη Σάκη. Εντάξει, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το κεφάλι εκεί πέρα. Όχι, έχουν πολλούς παίχτες. Είναι αυτό ότι έχουν πολλούς ποδοσφαιράνθρωπους οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα πώς. Δεν είναι ο Κατσουράνης, όπως είπε ο επικεφαλής, είναι ο Κυριακίδης, είναι ο Φρυδόπουλος. Μετά είναι ποιους επιλέγει για συνεργάτες. Το κεφάλι είναι αυτός, αυτό λέμε. Είναι σημαντικό αυτό το λέγαμε χθες με τον Αλέξη για τον Άρη της επόμενης σεζόν. Ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής, ποιος θα είναι προπονητής. Εντάξει, και ξεκάθαρα, Γιάννη, θα πρέπει να γίνουν τεράστια άλματα σε επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας, καθημερινότητας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτά τα κομμάτια. Σίγουρα όχι, και πρέπει από τώρα, γιατί τώρα ξαφνικά δεν θα φτάσει τον Ιούλιο, σκέφτομαι και κάνω. Θα πρέπει ήδη να έχουν εντοπιστεί κάποιοι παίκτες που είναι για την ομάδα, για μετά, για ξένοι, Έλληνες, οτιδήποτε, αλλά να μετράνα. Ναι. Μάλιστα. Από την επιστροφή γενικά του κόσμου φέτος κοντά στην ομάδα, είσαι ικανοποιημένος? Βλέπεις ότι σιγά σιγά ο οργανισμός ξαναζεσταίνεται? Σίγουρα. Δεν φάνηκε αυτό ακόμα και με ένα φιλικό με την Boca Juniors, έστω και αν ήρθαν οι παίκτες της δεύτερης ομάδας. Πόσος κόσμος ήρθε. Ο κόσμος του Άρη όμως αισθάνεται ντροπή να παίζει με ομάδες που δεν είναι αντίστοιχες με το Πελληνικές του Άρη. Και είναι υπερήφανος. Δηλαδή δεν αισθανόταν άσχημα και δεν ερχόταν. Δεν είναι εγκατέλειψη ποτέ τον Άρη. Όλοι με βλέπουν και στο δρόμο διάφοροι και μου λένε τα μάτια τα βλέπουν όλοι. Απλώς δεν αισθανόταν καλά να βλέπουν τον Άρη να παίζει με το Φιλότα και με το... Δεν θέλω να πω ομάδες διάφορες περίεργα ονόματα. Δηλαδή αισθανόταν άσχημα. Δηλαδή τώρα κάτι είδε, βλέπει τον Άρη πρώτο αυτά εδώ και σε κάποια παιχνίδια μαζεύτηκε ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή δεν έχει χαθεί ο κόσμος. Πριν 5-6 χρόνια ο Άρης έπαιζε μεγαθύρια στην Ευρώπη. Δεν είναι πριν 50 χρόνια. Ναι. Και έχει κάνει πράγματα που δεν τα έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πάει 15.000 κόσμος στην Αγγλία.
Ο ένας φίλος εδώ μας ρωτά να μας πει την άποψη σου για τον Μπαστακό. Τώρα δεν ξέρω. Δεν τον έχουμε δει και πολύ, είναι αλήθεια. Και εγώ αυτή την άποψη, δηλαδή το παιδί έπαιξε λίγο, δεν φάνηκε βέβαια σε αυτό το διάστημα που έπαιξε. Δεν έχω πλήρη άποψη για να σας πω την αλήθεια. Ότι δεν θέλω να πάρω ούτε θέση αρνητική ούτε θετική, γιατί δεν είδα κάτι στο διάστημα που έπαιξε, αλλά έπαιξε και ελάχιστα. Ναι. Μας μίλησες για τον Μουμίν. Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω την ίδια άποψη έχεις και για κάποια άλλα παιδιά που στηρίχθηκε φέτος ο Άρης αυτούς, όπως τον Σόουζα για παράδειγμα. Που είναι... Ναι, ο Σόουζα και ο Δελιζής. Μάλιστα και ο Άρης κέρδισε και παιχνίδια από γκολ που πετύχαν αυτοί, πέρα από την αμυντική του δουλειά. Ναι. Με κεφαλιές βάλανε και σκοράρανε σε μάτς που ήταν τρίποντα. Βέβαια. Ήταν και σε αυτό το κομμάτι σημαντική. Ο Μουμίν ήταν και αυτός ένα κλειδί σημαντικό. Ο Πλατέλας ήταν ένα από τα κλειδιά, δηλαδή. Και τώρα, νομίζω και κάποια γκολ του Διαμαντόπουλου βοήθησε. Και ο Διαμαντόπουλος τελευταία βρήκε το κάποιος ένα ρυθμό, γιατί σκόρενε και τις μέρες. Δηλαδή κάποια στιγμή που έχεις ρέτα, ό,τι κάνεις μπαίνει. Άλλες φορές δεν μπαίνει τίποτα. Mm. Δηλαδή είναι σε καλό φεγγάρι αυτό το διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, έχει, δεν είναι ότι δεν κάνουν, αρκετοί κάνουν. Μάλιστα. Αλλά θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένα κορμό πολύ πιο ανώτερο επίπεδο. Με μεγαλύτερη ποιότητα ασφαλώς για να μπορέσει να σταθεί στην... 100% και πάρα πολλά, εντάξει, η ποιότητα όταν συνοδεύεται και αγωνιστικότητα. Γιατί όταν δεν τρέχεις, δεν μαρκάρεις, δεν μάχεσαι, δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να μπορείς στο ποδόσφαιρο τώρα να είναι άμυνα και επίθεση. Δηλαδή ένας παίκτης ή μια ομάδα, την παθμολογείς, τι κάνει όταν αμήνεται. Δηλαδή κάθε παίκτη τι κάνει. Τι κάνει όταν επιτίθεται. Σε αυτό το κομμάτι όταν επιτίθεται ο Άρης δεν είναι πολύ καλός. Στο όταν χάσει την μπάλα όμως είναι αρκετά πάρα πολύ καλός. Ναι. Αργεί πάρα πολύ ο Άρης να κατεβάσει την μπάλα χαμηλά όπως πρέπει στους επιθετικούς. Ναι. Ένα σημαντικό και μετά πάει σε σέντρες και μεγάλες μπαλιές. Αλλά ευτυχώς και σε αυτό το κομμάτι είναι δυνατός. Μάλιστα. Μπουγιάς Μιχαλίτσος έχει... βγάλει από το μυαλό του την ιδέα να ξανακαθίσει σε κάποιο πάγκο, δεν θεωρείς ότι δεν τώρα είναι... αυτή τη στιγμή περνάω κάποια χρόνια τα οποία δεν τα είχα ζήσει αρκετά χρόνια με την οικογένειά μου, γιατί και σαν παίχτης έλειπα από την οικογένειά μου και θέλω να απολαμβάνω κάποια πράγματα τα οποία μου έλειψαν αρκετό καιρό και δεν θέλω να σκέφτομαι. Έχει τα συν που πάντα θες να ξανασχοληθείς, αλλά έχει και τα μείον που λες δεν θα χαλάσω και τη ζωή μου. Ναι, σωστά. Να το απολαύσεις λοιπόν, γιατί είσαι και ένας ευτυχισμένος παππούς τα τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα δεν έχω ποτέ βαρεθεί το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις πολύ. Κάθε μέρα βλέπω 10-12 παιχνίδια ξένα. Ναι. Όχι κάθε μέρα, Σαββατοκύριακα μην πούμε και τρέτε. Αλλά δεν υπάρχει μέρα που δεν δω παιχνίδια. Έχω την τρέλα αυτή να βλέπω παιχνίδια. Και να τα βλέπω προπονητικά, όχι σαν ένας φιλάθλος. Μάλιστα. Αυτό το μικρόβιο δεν βγαίνει. Δεν πρόκειται να βγει με τίποτα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας έκανες μια πολύ ωραία ανάλυση, Γιάννη, για τον Άρη, γενικότερα για αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Να είσαι καλά. Και καλό Πάσχα να ευχηθούμε. Και καλό Πάσχα. Επίσης και σε εσάς. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Μιχαλίτσο. Είδατε, μας είπε ωραία πραγματάκια. Ότι καταρχάς περιμένει πολλές αλλαγές. Ότι μάθαμε ποιότητα αλλά και αγωνιστικότητα παράλληλα την επόμενη χρονιά. Ότι πρέπει ο Άρης να πάει κατευθείαν για να διεκδικήσει την έξοδό του στην Ευρώπη. Τι διαφορές του φετινού με το περσινό ρόστερ, νομίζω κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αλλά θα πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, αφού σας πω ότι μαζί μας είναι πάντα και ο Mr. Gold με τις κορυφαίες του πίτσες. Καταπληκτικές τιμές και άριστη ποιότητα συνοδεύει τις πίτσες του Mr. Gold. 62-85-86 καλείται μετά τη μία το μεσημέρι. Για το Μίλτο που λέει αν θα γίνει Grexit, αν μπορούμε να πάρουμε ξένους. Όχι, αν γίνει Grexit δεν μπορούμε να πάρουμε ξένους, δεν μπορεί να πάει κανένας. Και τα συμβόλαια των ξένων πάβουν να έχουν ισχύ και φεύγουν όλοι αν το θέλουν. Που υπάρχουν ήδη δηλαδή στις ομάδες. Παρ' όλα αυτά δεν θα γίνει Grexit, φίλε. Μήτρος από αυτό τον παπά δεν πρόκειται να γίνει. Θα γίνουν αυστηρές συστάσεις, θα γίνουν προειδοποιήσεις, θα υπάρξουν ζουμουσού. Αλλά Grexit δεν μπορεί να υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει Grexit. Είναι μια εισήγηση για άλλους λόγους και θα το διαπιστώσεις εντός ολίγων. Πάμε στο διάλειμμα και όταν θα επιστρέψουμε θα ανοίξουμε γραμμές, θα σας ακούσουμε μέχρι τις 7 και δεν το κάναμε αυτή την εβδομάδα νομίζω. Αν γίνει Grexit κρατάω την ίδια ομάδα που έχω τώρα, Σπανό και Μυροφορίδη, και παίρνω άνετα το πρωτάθλημα στη Super League χωρίς ξένους. Χαλαρά. Διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Τόσκα. Υπουργός Δικαιοσύνης είναι τι είναι? Ότι δεν μπορεί ο κάθε πολίτης να κατέχει και να κάνει χρήση όπλου. Δεν είμαστε Far West. Μπράβο.
Επιτέλους και ένας από το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, φίλοι, είπε για τον Ιβάν. Δεν το είπε για τον Ιβάν. Για τον παππού τον 88χρονο το είπε. Α, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Ανερώ το χειροκρότημα. Εντάξει, ασλαμάς διεθνικά που κάνει δεν καταλαβαίνει, αλλά τέλος πάντων. Για τον παππού το είπατε. Για κανέναν άλλον, μάλλον δεν θα το πείτε ποτέ. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Πάμε. Ανοίγουμε γραμμές 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Πάμε να ακούσουμε όλους εσάς με τις δικές σας τοποθετήσεις. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, Χρήσανθος? Καλά, εσύ? Άλεξ. Ναι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Τώρα, γι' αυτό που είπε ο Χρήσανθος, έφταξε ένα δάκρυ, ναι, μέχρι τον αφαλό μου. Για τον κύριο Τόσκα. Ναι. Δάκρυσα. Και εμείς. Πω, πω, πω. Δεν μου λες, τελείωσε, σχεδόν μπαίνουμε στο τέλος της εξάχρονης τιμωρίας του Σαν Σελιζέ και ο Σύλλογος πια θα μπει σε άλλα μονοπάτια, κύριε δημοσιογράφη, του, και το ελπίζω. Και ναι, πιστεύω, όσο για τα χωριάτικά μου που μιλάω, Χρήσανθε, ναι, ναι, η ομάδα του GR, ναι, γιατί αυτή δεν θα την αποφύγουμε, θα την έχουμε και του χρόνου. Δεν μου λέτε, ο Μάλαμας Τεβιεκέλης, της Ακαδημίας Διαιτητών τύπου Σταυρίδη, θα τις έχει ακόμα? Τις ποιες? Τις Ακαδημίες Διαιτητών. Όχι, δεν τις έχει. Πού τις έδωσε, πουθενά αλλού? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Κοίταξε, του χρόνου θα έχουμε το Βασιλάκι, θα έχουμε πάλι τον Μπαρούφα, πώς το λένε αυτόν. Μπαρούφας, πώς το λένε. Βαρούχας. Χρυσανθός. Ο Βαρούχας. Βαρούχας, ναι. Αυτός εδώ πέρα τώρα του χρόνου, κοίταξε τώρα το γέλιο που θα πέσει, με κάποιες, την κυρία αυτή του Κουρκουμπίλη θα το έχουμε του χρόνου, θα έρθει στο γήπεδο Κλειάνδρας Βικελίδης. Θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί πρέπει να προσέχουν, διότι οι προβοκάτσιες κάποιων τώρα τι να τους πεις, αριανούς αυτούς, κάποια μπουκαλάκια θα φεύγουν πάλι, αλλά θα πρέπει η διοίκηση του Άρη να οργανωθεί σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της ομάδος, κύριε δημοσιογράφε. Μάλιστα. Σε όλα τα επίπεδα. Διότι αν θα πας πάλι όπως πήγαινες παλιά, δυστυχώς εσένα θα τιμωρούνε, θα είσαι το πειραματόζωο, όπως έγινε αυτή την εξαετία. Για 5 εκατομμύρια ευρώ η ομάδα πήγε στα τάρταρα, άλλοι χρωστάνε 100, 240 και 60 και δεν είχε ούτε μία τιμωρία για καμία ομάδα. Έτσι δεν είναι η ομάδα του GR? Μάλιστα. Το καταλάβατε, κύριε δημοσιογράφε? Μάλιστα. Ωραία. Εγώ αυτά έχω να πω. Πιστεύω την Κυριακή η ομάδα μου Άρης της Ελλάδος, λοιπόν, θα κάνει το καθήκον της, θα κερδίσει και του χρόνου θα πρωταγωνιστεί, γιατί έτσι είναι το DNA της. Αυτά είχα να πω και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Κατάλαβες, κύριε δημοσιογράφε? Κατάλαβα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους επόμενους φίλους. 2310-287-888. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι Παρασκευή σήμερα. Έχουμε σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή για το ποδόσφαιρο. Έχουμε και ένα σημαντικό παιχνίδι τη Δευτέρα για την παραμονή της ομάδας Βόλεϊ στην Α2. Ναι. Το οποίο σωστό, πήγαμε και το βάλαμε την ίδια ώρα με το μπάσκετ. Και έχουμε επίσης, δεν το βάλαμε βέβαια, το βάλε η Ομοσπονδία έτσι. Και την ίδια ώρα επίσης, όχι την ίδια ώρα, συγγνώμη, το Σάββατο στις 7.30 σφραγίζει η γυναικεία ομάδα Βόλεϊ, να τα λέμε και αυτά, την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της Α1. Ναι, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Παππού στο Παναγιώτη Χρήσανθε. Έλα, παππού. Ρώτησα την άλλη φορά για τον Νίκο. Χάρηκα πολύ που τον άκουσα σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, και πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εκπομπές? Ναι, πώς δεν θα έχουμε. Μέχρι τη μεγάλη Πέμπτη, νομίζω 8 η ώρα κλείνει ο σταθμός. Άρα και τη μεγάλη Πέμπτη θα είμαστε εδώ εμείς. Ωραία. Εντάξει, ρε παιδιά, τα ακούω, δεν πιστεύω να χρειαστεί να παρέμβω. Ας σας ευχηθώ από τώρα καλό Πάσχα. Πολύ ωραία. Έτσι. Και σε εσένα, καλό Πάσχα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε παιδιά, καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
Επίσης και σε εσάς. Καλό Πάσχα σε όλους. Λοιπόν. Μεγάλη Παρασκευή στον Καθολικό σήμερα. Ναι. Ποιος σε απασχολεί, κανένας και στα τηλέφωνα να βγω έξω. Mm. Όλοι σε απασχολούν στα τηλέφωνα. Έτσι είναι, ρε φίλε. 23, 10, 27 και 3 οχτάρια. Για αυτά. Καλά, είναι στο ποσό που λαμβάνεις στους σχολείπτες. Γι' αυτό παίρνεις διπλά λεφτά, ρε φίλε. Επειδή έχεις και τη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Υπάρχει... Μου έχει στείλει το δεξιό. Υπάρχει μια προϋπόθεση να βάψεις και τον Ιχάκη. Πώς θα αλλιώς θα είσαι γραμματέας. Δεν γίνεται. Ναι. Μου έχει στείλει ένα κατεβατό ο λογιστής μου με ένα νέο νόμο που βγήκε σήμερα σε σχέση με και με τα ΕΤΑ που μου έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Εξαιρετικός επίγον κιόλας, λέει το τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω. Μέστα. Εντάξει. Λοιπόν, τι είδηση έχεις εκεί, μπασκετική βλέπω εδώ πέρα, μία είδηση για τον Γιάνκοβιτς. Για τον Γιάνκοβιτς. Ναι, το βλέπω εγώ. Ότι έκανε έφεση στην υπόθεση του Γιάνκοβιτς. Μπορούσε να το κάνει μέχρι τις 2 Τετάρτου την έφεση αυτή, την έκανε. Και στην ουσία είναι μια κίνηση τακτικής αυτή ώστε να υπάρξει αναβολή για την υπόθεση και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί δεν μπορεί να βγάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απόφαση για για ένα αίτημα που είναι σε πρώτο βαθμό η δικαίωση του Γιάνκοβιτς, δεν είναι σε τελεσίδικο βαθμό η δικαίωσή του από τα δικαιοδοτικά όργανα τα μπασκετικά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έκανε αυτή την κίνηση η ΚΑΕ Άρης της έφεσης για την υπόθεση του Γιάνκοβιτς. Όχι, θα γλιτώσει χρήματα, εννοείται τα χρήματα, θα τα πάρει ο αθλητής, απλά προσπαθεί να βρει και μια κοινή συνισταμένη με όλους τους αθλητές. Ήδη με κάποιους την έχει βρει η νέα διοίκηση και θα προσπαθήσει να το κάνει με όλους τους αθλητές. Με τον Γιάνκοβιτς να είναι αυτός, η πλευρά του μάλλον, να είναι αυτή η οποία δεν δέχτηκε το παραμικρό εχθές. Μας έδωσε και το ρεπορτάζ και ο Γιάννης χθες και ο κύριος Χριστοφορίδης μας είπε τι ακριβώς συνέβη μέσα στην αίθουσα. Ο νομικός του Γιάνκοβιτς ήταν ο μόνος που το τράβηξε στα άκρα το όλο θέμα και γι' αυτό ακριβώς και εκδικάστηκε η υπόθεση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χθες. Τώρα, το πότε θα προκύψει η απόφαση ή όχι, νομίζω ότι με αυτή την κίνηση ενισχύεται και αυτό που έλεγε ο Αλέξης χθες, ότι δεν πρόκειται την άλλη Πέμπτη να βγει απόφαση. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα τραβήξει λίγο παραπάνω τώρα και με αυτή την κίνηση, την νομική της ΚΑΕ Άρης. Σε κάθε περίπτωση πάντως και για τον Γιάνκοβιτς και για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και οι λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν αν δεν υπάρχουν χρήματα για να διατεθούν για κάποιους διακανονισμούς, για κάποιες συμφωνίες, με απότερο σκοπό βεβαίως η ομάδα το καλοκαίρι να έχει ομάδα καταρχήν και να μπορέσει να προχωρήσει και να πάμε σε μια διαδικασία και αδειοδότηση και όλων των καταστάσεων που πρέπει να έχει μια φυσιολογική κανονική ομάδα που δεν ήταν ο Άρης και δεν είναι ο Άρης την φετινή αγωνιστική περίοδο. Κάθε άλλο. Μόνο με το αγωνιστικό δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί κανένας. Είναι επανερχόμαστε τώρα και από το πόσες διαφορετικές δουλειές έκανε ο Γιαννάκης εκτός από προπονητής κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Αναγκαστικά πάμε στο break των 6.30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Εφόσον το θέλετε, διαφορετικά θα τα πει ο Σαββόπουλος έτσι όπως ξέρει να τα λέει. Λοιπόν, για τους πληγέντες από αυτή την ιστορία με τον αγωγό του νερού που έσπασε, να σας πω ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, δηλαδή η ζημιά, και πλέον αυτό που θα καθυστερήσει λίγες ώρες ακόμη την υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών της πόλης που δεν έχουν, γιατί κάποιες άλλες περιοχές έχουν και δεν είχαν και καθόλου πρόβλημα αυτές τις μέρες, είναι η μεγάλη απόσταση που υπάρχει από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ο αγωγός θα γεμίσει από νερό και μέχρι να φτάσει στην πόλη, δηλαδή για να αρχίσει να έχει κανονική ροή, θα περάσουν κάποιες ώρες, όπως λέει ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος, για να δω πώς το όνομά του, Κρεστενίτης. Λέει, μάλιστα, αισιοδοξούμε, αναφέρει ότι μετά τις πρώτες μεταπογευματινές ώρες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, θα έχει φτάσει και θα αρχίσει να τροφοδοτείται η πόλη
Ενώ το σύστημα θα αρχίσει να ισορροπεί από αύριο το πρωί. Δηλαδή ουσιαστικά από αύριο το πρωί θα υπάρχει και κανονική πίεση. Αυτό εννοεί μάλλον ο άνθρωπος αυτός. Εμείς πάντως εκεί στον Άγιο Γιάννη στην Καλαμαριά έχουμε πει κυριολεκτικά το νερό νεράκι. Δύο μέρες τώρα. Μιλάμε για τριτοκοσμικές συνθήκες. Αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει πραγματικά τόσα χρόνια που μένω εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Και ενώ άλλες περιοχές είχαν κανονικά. Εκεί Πηλαία, Καλαμαριά, Πανόραμα, Χορτιάτης επλήγησαν πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Σας μεταφέρω, πριν από λίγη ώρα έγιναν αυτές τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΙΑΘ, ο οποίος λέει ότι η ζημιά, ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε, ξεκίνησε η σταδιακή εισδροή νερού μέσα στον αγωγό και μέχρι να φτάσει από την Αράβισσο, αυτό που είναι στην Πέλα δεν είναι κάπου η Αράβισσος, μέχρι την Θεσσαλονίκη, έτσι μέχρι το βράδυ και αύριο το πρωί το αργότερο θα έχει αποκατασταθεί κανονικά η ροή. Να σας δώσουμε και ρεπρόταση, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί το τελευταίο τριήμερο τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Και καταλάβαμε όλοι πόσο σημαντικό είναι το νεράκι στην καθημερινότητά μας. 2.87 και 3.8 για εσείς επικοινωνείτε. Μέχρι και τις 7 εδώ ακούσουμε τις δικές σας φωνές για το τι σας απασχολεί, τι σκέφτεστε γενικότερα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Ο Θανάσης είμαι. Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός αυτό. Ποιο? Είναι ένα κλασικό του νερού. Α. Ναι, είναι ένα κλασικό ελληνικό περιστατικό, το οποίο αποδεικνύει την... σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή η χώρα, ναι. Τι υποδομές έχει αυτή η χώρα. Οι ίδιοι αναφέρανε, οι ίδιοι, όταν λέω οι υπεύθυνοι της ΕΙΑΘ, αναφέρανε ότι ο αγωγός αυτός είναι 50 χρόνια ο ίδιος. Ναι. Οι ίδιοι είπαν ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν ετοιμάσει ένα σχέδιο ώστε να εξυγχρονίσουν αυτή την ιστορία. 10 χρόνια περιμένουμε. Τώρα το μάθαμε ότι 10 χρόνια περιμένουμε. Έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Είναι η κλασική ελληνική νοοτροπία που θα πρέπει να συμβούν τα πιο άσχημα πράγματα για να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ζούμε, ο Θεός να φυλάει. Κακό να μην μας βρει. Εγώ Νεάπολη μένω 4 μέρες στο περιστατικό, κατεβαίνω στη μάνα μου το βαρδάρι και παίρνω νερά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αυτή τη στιγμή που σχολάσαμε πάλι νερό δεν έχει σπίτι. Άμα ήσασταν προνομίου ξανά εμάς στο Βαθύλακο, Βαθύλακος φίλε είναι βαθύς ο λάκος και έχει νερό πάντα. Έχει νερό πάντα. Πάμε λοιπόν και λίγο στα της ομάδας. Ελπίζω αυτή την Κυριακή να μην κάνουν το λάθος που το κάναν 2 φορές η ποδοσφαιρική ομάδα. Να μην κάνει αυτή τη φορά το λάθος, να μην είναι δηλαδή, να μην ξαναγίνει αυτό το αστείο. Με τα 2-0-0 όταν ο κόσμος ήρθε να χάρει μια νίκη. Αυτή τη φορά να είναι λίγο πιο προσεκτική, να κερδίσουν για να χαρεί λίγο ο κόσμος. Θα έχει ωραία μέρα την Κυριακή, θα έχει και πολύ κόσμο την Κυριακή. Θα έχει και, όπως έγινε και στον πρώτο γύρο, να υπενθυμίσω. Ναι. Αυτό που έγινε στον πρώτο γύρο, δηλαδή ένα γήπεδο που είχε κοντά 90% πληρότητα. Λοιπόν, και εκείνη την ημέρα το μοναδικό παιχνίδι που ξεπερνούσε σε πληρότητα ήταν το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν το Δοξαδράμας Άρης. Και να ευχηθούμε ότι τα επόμενα χρόνια ομάδες οι οποίες έχουν λαϊκό έρισμα θα βρεθούν στην πρώτη κατηγορία και δεν θα υπάρχουν αυτές οι ομάδες οι οποίες είναι μονοπρόσωπες και όταν οι ιδιοκτήτες αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο, οι ομάδες αυτές εξαφανίζονται και δεν υπάρχουν. Εάν θέλουν να φτιάξουν κάτι καλό. Τώρα θα μου πεις, έγινε τόσο χρονών. Εσύ πιστεύεις ότι θέλουν να φτιάξουν κάτι καλό. Δεν ξέρω αν αυτές οι απειλές απ' έξω κάνουν κάτι. Και για να δείξουν άμα θέλουν να κάνουν κάτι καλό, θα πρέπει να εφαρμόσουν κάποιους νόμους και κανονισμούς, τους οποίους πέρσι, πρόπερσι και αντιπρόπερσι θεσπίσανε, αλλά αυτοί εκεί στο συνεταιρισμό κάνουν δυνατά για να μην εφαρμόζονται οι νόμοι. Δείγμα λοιπόν ότι δεν θέλουν να φτιάξουν κάτι καλό. Δυστυχώς για αυτούς θα συνεχίσει να υπάρχει η αναξιοπιστία, για αυτούς δηλαδή που διοικούν το ποδόσφαιρο,
θα λένε πάλι τα σάλια μάλια κατά καιρούς. Ελπίζω ο κόσμος ο δικός μας την Κυριακή που θα πάει στο γήπεδο να είναι έξυπνος. Γιατί κάτι τέτοιες καταστάσεις εκμεταλλεύονται κατά καιρούς όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν το σύλλογο με ένα διαφορετικό μάτι. Να μην κάνει ο κόσμος τη χαζομάρα και οι παίκτες να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να δώσουν λίγο χαρά στον κόσμο για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και στο μάτι με τον Όφη πραγματικά να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για τον εγωισμό τους, πάνω απ' όλα για τον εγωισμό τους, γιατί όλοι αυτοί που τους τυραννίσανε 2 χρόνια στη Β' Εθνική και τους χλεβάσανε στη Β' Εθνική, να πάρουν το μάθημά τους. Ξέρεις, το πιο ωραίο πράγμα είναι αυτό που το έχω πει και άλλη φορά, όταν είδα τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού να έχει τελειώσει το μάτι με κατεβασμένο κεφάλι, τον τερματοφύλακα της Καρδίτσας, της Σπάρτης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που νιώθω εγώ όταν βλέπω τους αντιπάλους να κατεβάζουν το κεφάλι όταν χάνουν. Αυτή είναι η καλύτερη τιμωρία για όλους αυτούς που στην ομάδα μας κάνουν τα πάντα για την ομάδα μας, να δείξουν την αξία τους. Αλλά τελικά το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί δεν το κάνουν και με τους περισσότερους αντιπάλους. Από τη μια φορά όμως θα πεις ότι είναι και, πώς το λένε, φυσιολογικό, γιατί είσαι το μεγαλύτερο όνομα. Το κακό είναι όμως ότι ο κομπλεξισμός ορισμένων φαίνεται πολύ άσχημα όταν παίζουν αντίπαλοι με την ομάδα μας. Ο τρόπος των πανηγυρισμών τους και όλα τα σχετικά. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό. Φυσιολογικό είναι αυτό. Δεν πειράζει. Αυτό χτίζει μια νοοτροπία, αγαπητέ Τσαλτίδη και αγαπητέ Σταβόπουλε. Χτίζει νοοτροπία και χτίζει αυτό που λένε. Να μάθεις να κερδίζεις και δεν θα χρειαστείς την πιο πάνω κατηγορία να κερδίζεις. Γιατί ο κόσμος της ομάδας θέλει από την ομάδα να κερδίζει για να δει επιτέλους αυτά που δεν είδε 6 χρόνια. Να δει αυτά που είδε το 2010, επί παραδείγματος. Χάρη και όχι αυτά που είδε μετά το 10. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και η τύχη μαζί μας να είναι όπως ήταν και στο παιχνίδι με τον Κεσσαλικό, να είναι και την Κυριακή μαζί μας η τύχη. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπω ένα βιντεάκι, φίλε. Ναι. Με Ισραηλινούς στρατιώτες να συλλαμβάνουν τρίχρονο. Γιατί, λέει, τους επιτέθηκε, λέει, με κατσαβίδι. Το παιδάκι είναι 3 χρόνων, δες το. 3 χρονών, είναι αμωρό. Και τους επιτέθηκε, λέει, τους στρατιώτες. Οι οποίοι είναι πάνοπλοι. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Είναι βίντεο, άμα μου το λέγατε, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, τους πέταξε, λέει, πέτρες και τους επιτέθηκε με κατσαβίδι. Απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα εδώ με ό,τι ασχολούμαστε στην καθημερινότητά μας και υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Εσείς είστε, εσείς. Έλα. Εγώ να έρθω, πού να έρθω όμως. Πού να έρθεις, ναι. Εδώ στη Νεάπολη. Νεάπολη δεν μπορώ. Α, δεν μπορείς, ναι. Γιατί. Δεν έχει νερό. Στο Βαθύλακο πας. Βαθύλακο έχει νερό. Εδώ που είμαι εγώ δεν με είχε κοπεί τελείως. Απλώς... Παύλος είσαι, πού να σου κόψουν το νερό. Είναι δυνατό. Έχει κοπεί σε όλη την Νεάπολη, μόνο εσύ έχεις. Είναι... μαφία. Τώρα έχει κάμια ώρα, βλέπω τάξη ή ψιλοδιορθώνεται ένα, αλλά εντάξει δεν είναι... Εγώ για καλό και για κακό είχα γεμίσει κάτι κουβάδες εδώ. Λέω τουλάχιστον, ας πούμε, για τους καμπινέτες και τέτοια, να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι. Δεν μου λες, γιατί απορείς με τους Ισραηλίνους, ρε. Όχι, το βλέπα τώρα... Ήταν των Αμερικάνων είναι να είμαι, λοιπόν, τους έχουν στα όπα-όπα. Το βλέπα τώρα, ρε παιδί μου, και εντάξει... Οι άνθρωποι δεν έχουν συνέστημα, δεν έχουν τίποτα να... Το βλέπα τώρα, έβλεπα δεν το έχουν βιντεάκι. Καταλάβει αυτά που πέρασαν, λοιπόν, από τους Γερμανούς, δεν τους έχει γίνει μάθημα ποτέ. Τι να πω, οι άνθρωποι είναι, δηλαδή... Και εγώ δεν ξέρω, έχουν από το 49 που οι Άγγλοι, ο Ρότσιλ, αυτή λοιπόν η καταραμένη οικογένεια,
Αυτοί έκαναν ένα με το κράτος του Ισραήλ, η οικογένεια Ρότσιλ, λοιπόν, έχουν καταστρέψει τα πάντα, έχουν πάρει όλη την Παλαιστίνη, σφάζουν το λαό αυτό μέσα στη χώρα τους, κυριολεκτικά, λοιπόν, και βλέπεις οι Αμερικάνοι είναι ο χωροφύλακάς τους, ας πούμε, σε όλη τη Μέση Ανατολή. Εκμεταλλευόμενοι αυτούς τους Άραβες που είναι χειρότεροι από μας, που κάθε συνοικία είναι να είμαι και μια σημαία, κυριολεκτικά, σε διαφορετική περίπτωση να θα τους είχαν να με τελειώσει εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια θα τους είχαν τελειώσει, αλλά δυστυχώς όμως το διέρη και βασίλευε. Παλιά πολιτική λοιπόν, ας πούμε, των καπιταλιστών, αλλά πάντοτε επίκαιρη. Πάντοτε επίκαιρη. Ό,τι γίνεται και εδώ. Σε βάλανε μπροστά λοιπόν, ας πούμε, ποιον Σκοπιανή, σοβαρά. Εμείς έχουμε πρόβλημα για λοιπόν αυτοί και δεν είναι μόνο το όνομα. Προσέξτε με. Εδώ είναι η όλη ιστορία για τους Αμερικάνους λόγω Ρωσίας, ας πούμε, έτσι νομίζουν με το μυαλό τους ότι θα περικυκλώσουν και η Ρωσία και θέλουν να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ. Αν θα μπει αυτό το κρατήδιο στο ΝΑΤΟ, τότε θα έχεις τα μεγάλα προβλήματα, ό,τι γίνεται με τον Τούρκο. Mm-hmm. Είσαι να με στο ΝΑΤΟ δίθεν σύμμαχος και σου πήρε να με τη μισή Κύπρο και σου δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα, ούτε συνθήκη Λοζάνη, έχει μία γλώσσα 10 φορές πιο μεγάλη από τον πόη του. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι για εσωτερική, ας πούμε, κατανάλωση. Ο άνθρωπος είναι και ανιστόρητος. Τόνισε να μιλήσει για τον Σαγκάριο που έχασαν εκεί τη μάχη. Τη χάσανε τα μεμέτια. Αλλά βλέπεις τώρα εσύ πολεμούσες εκεί επάνω, εδώ οι άλλοι κάνανε εκλογές και ρίχνανε το Βενιζέλωνα. Λοιπόν, υπεύθυνοι, τέλος πάντων, να μην ανοίξω πολιτική συζήτηση, αλλά μην απορρίψω την συμπεριφορά των Ισραηλινών. Έτσι είναι. Καλό, δεν απορώ, απλά λέω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό το βιντεάκι τώρα γιατί πέρασε από μπροστά μου από τα μάτια. Δεν είναι να είμαι πρώτη φορά, Χρήσανθε. Έχουν τέτοια, δηλαδή μακελεύουν κυριολεκτικά λοιπόν το λαό, είναι σαν να έρχονται στο σπίτι σου μέσα και σε παίρνουν λοιπόν, ας πούμε, το κεφάλι όλη σου την οικογένεια και βγάζουν και γλώσσα. Είναι αυτό που λέω, που το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, ότι από τη μια, ξέρει, μάνε, αποσιοποιητικά και από την άλλη σκούζουν. Διαμαρτύρονται κιόλας. Πάμε στα δικά μας. Είπες ότι έφεση έκανε ο Άρης η ΚΑΕ για τον Γιάνκοβιτς. Με τον περίεργο να με τον Γιάνκοβιτς. Ναι. Είναι καλή κίνηση, έτσι. Είναι καλή από την άποψη ότι κερδίζεις το χρόνο που θες για να πάει λίγο πίσω η υπόθεση. Για να... Έτσι ακριβώς, ας πούμε. Γιατί αυτή την ώρα προέχει το αγωνιστικό και βλέπεις, άκουγα κάποιους που έλεγαν ότι ο Γουλιέλμος, σε πάση περιπτώσει, προσωπικά πιστεύω ότι δεν ήθελε σαν πρόεδρος από την άποψη να έχει ελεύθερο χρόνο για να κυνηγήσει όλα αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί κιόλας να γίνει πρόεδρος. Έτσι. Πρέπει να αποποιηθεί. Να μην αποσχολείται και σαν πρόεδρος, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι θετικά, ας πούμε, προχωράμε. Απλώς λίγο υπομονή, παιδιά. Λίγο υπομονή και όλα τα πράγματα θα πάρουν μια... Γιατί ο άλλος ήταν αρμαγεδόνας. Κυριολεκτικά, δηλαδή, ο λετήρας, ας πούμε. Όχι, δεν άφησε όρθιο τίποτα. Και ίσως να με επιβεβαιώσει αυτό που είχα πει να με και πριν από καιρό. Μήπως και σου είχε εξηγήσει ο Άλεξ δίπλα, μήπως και ήταν και πεμπτοφαλαγγίτης ο τύπος και ήρθε για άλλους λόγους για να φτάσει ο Άλεξ εδώ που είναι. Λοιπόν, είναι ξέρω, δύσκολη κατάσταση. Να κάποια στιγμή αν ηρεμήσουν τα πράγματα μπορεί να δείξει να με κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης, ας πούμε, αυτής. Εντάξει, καλή ας πούμε κίνηση και... Ακούσατε αυτό με τον Λαζαρίδη. Πού να τον ακούσουμε? Εκεί σε μία έκθεση, δεν ξέρω, εξπροσπόρη είναι, πώς λέγεται. Α, μιλάνε διάφοροι πολιτικοί, ναι. Ναι. Έπρεπε να τον ακούσετε. Ούτε το όνομα του Άρη τόλμησε να πει. Και άρχισε να μας μιλάει περί Μακεδονίας και ξέρω εγώ και το αθηνοκεντρικό να με κράτος. Αυτά που είπε να με, τα άκουσε. Τι να σε... Αυτά που έλεγε να με, ναι. Τι να πω ρε φίλε. Οι άνθρωποι να με είναι κοινικοί. Δεν έχουν ούτε όσιο ούτε λοιπόν ιερό. Δεν υπάρχει τίποτα περί Άρηνα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε μόνοι μας και πολύ καλά είναι που είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν και να μην τολμήσουν
να χρησιμοποιήσουν όνομα να με του Άρη. Δεν μένετε από αυτούς απολύτως ας πούμε τίποτα. Ως προς τον αγώνα μεθαύριο, όχι μόνο μεθαύριο, το έχω πει, πρωταθλητής και αίτητος. Μόνο και μόνο για το γαμότο του Άρη. Μόνο και μόνο και πάρα πολύ ας πούμε προσοχή, όπως είπα και άλλες φορές, προβοκάτσια. Mm. Δεν σηκώνει τίποτα, βλέπετε να με τι γίνεται. Το Brexit είναι σχεδόν σίγουρο για μένα και θα την πληρώσουν να με οι υπόλοιπες ομάδες που εμπάσχονται και ειδικά ο Άρης που κυριολεκτικά είναι δηλαδή άσπρο περιστέρι με όλα τα δικά μας κουσούρια. Εγώ, εγώ λέω ότι δεν θα γίνει, Παύλο, να ξέρεις. Ότι δεν θα υπάρξει Brexit. Θα υπάρξει μια τελευταία προειδοποίηση. Έπεσε. Κύριε Χολύπτα. Τουτ. Λοιπόν. Σε φτιάχνει. Ο τουτ. Μήπως όταν είπα ότι δεν θα πέσει μήπως για αυτό το Brexit. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα εσύ. Παραπέντε ή κανονικά. Α, κανονικά, εντάξει. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Μην υπήρχε παρανόησης. Τι, κάναμε. Τα κάναμε. Κάναμε ότι πρέπει, είμαστε σωστοί. Δώσε ένα από λίγο τους χορηγούς. Αν έχει την καλοσύνη και Σαββόπουλε, γιατί χρωστάω. Και εσάς που ανησυχείτε, ναι, να σας καθησυχάσω. Ναι. Θα δείξει και φέτος τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Και εγώ να μας πεις τίποτα για καμιά διοδότηση, καμιά τέτοια κατάσταση. Α, το απαντήσαμε στο μήνυμα του 779. Τι. Τελικά λέει η προθεσμία ως 15 Τετάρτου για κατάθεση φακέλων που ζήτησε η Super League από ΕΠΟ. Είναι δεκτή. Ισχύει ότι τη Δευτέρα οι ομάδες θα ξαναψηφίσουν ελαίο Παναθηναϊκού. Ναι, ισχύει ότι τη Δευτέρα θα ξαναψηφίσουν ελαίο Παναθηναϊκού. Μάλλον δεν ξέρω, έχει δοθεί η παράταση. Δεν έχει δοθεί ακόμα. Δεν έχει δοθεί. Αλλά είναι 4 Απριλίου η καταληκτική ημερομηνία. Ναι, 4 Απριλίου για τις ομάδες της Super League. Άρα 4 Απριλίου θα πούνε μέχρι 15. 3. Ναι. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε παρακαλώ, το εισιτήριο για την 2, τι τιμή έχει? 10. 10 και τα μικρά πληρώνουν μέχρι 10 χρονών. Μέχρι 12 νομίζω δεν πληρώνουν. Νομίζω πως όχι. Δεν πληρώνουν. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να είστε καλά και να σας δούμε στο γήπεδο, από ό,τι κατάλαβα θα είστε ευχαριστώ στο γήπεδο. Ωραία. Μέχρι 12 νομίζω είναι οι ηλικίες που επιτρέπεται να... Αυτό είναι. Αυτά τα μάτς είναι ό,τι πρέπει για τα παιδάκια, να τα πάρετε, θα έχει ωραίο καιρό. 5 ώρα είναι το μάτς, άρα νωρίτερα θα φάτε και με την οικογένεια. Κάποιοι θα τρέξετε και στο μαραθώνιο το πρωί κτλ. Μια χαρά, περπατήσετε, όλα ωραία, όλα καλά. Το απόγευμα να δούμε λίγο αέρα, να γουστάρουμε. 5 ώρα. Το μάτς δεν το έχει η τηλεόραση, μόνο όσοι είστε ιντερνετόβοι θα το δείτε από το web και δεν είστε στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για να βρεθείτε όλοι στο γήπεδο. Ένα τελευταίο τραγούδι θέλει να βάλει ο Σαββόπουλος για να αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Τι κουράστηκε σήμερα. Πολύ κουράστηκε. Είναι Παρασκευή. Λοιπόν, θα κλείσουμε γιατί θα φάμε μια ώρα από το Ματζούκι την Δευτέρα. Γιατί παίζει Παναθηναϊκός Άρης. Δεν του φάμε. Το μάτς, 6. 6 ώρα είναι. 6. Ωραία. Κάνουμε 5 μέχρι θα αναλύσουμε τη δόξα δράμας Άρης. 5 ώρα θα τελειώσει το παιχνίδι φυσικά εννοείται και θα κάνουμε την ανάλυση μας και μετά έχουμε... Κυριακή. Ναι, θα αναλύσουμε το παιχνίδι. 5 μέχρι θα αναλύσουμε δόξα δράμας Άρης. Ναι, θα πούμε και τα καθέκα. Θα τα αφήσουμε έτσι ασχολίαστο. Και 6 ώρα θα συνδεθούμε, θα είναι πάρει τσελεπίδης, θα έχουμε Παναθηναϊκός Άρης. Έχουν πάρει. Και όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Επειδή λοιπόν θα φάμε μία ολόκληρη ώρα από το Ματζιούκι τη Δευτέρα, ναι, θα του δώσουμε 3 λεπτά τη σημερινή εκπομπή. Δείτε τι καλή που είμαστε. Παναθηναϊκός Άρης φίλε παίζει Δευτέρα. Τι δεν έχεις? Αυτό λέμε. Επειδή δεν έχεις τη Δευτέρα εκπομπή, την τρώμε, ο Παναθηναϊκός Άρης, θα σου δώσουμε τώρα 3 λεπτά. Είδες τι σωστή που είμαστε. Κουβαρδάδες. Κουβαρδάδες. Βασικά θέλουμε να φύγουμε, να ξέρεις. Τι να φύγουμε, ρε. Την Τρίτη. Έχει τρόφιμα την Τρίτη. Την Τρίτη, τι. Το αρρωγή. Το Πάσχα. Αρρωγή. Πάσχα, την Τρίτη τα μαζεύουμε. 7 η ώρα εδώ, στο Λίμπερ, όλοι. Άντε, γεια. Γεια σου. Το διάλειμμα είναι μεγάλο. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία. Πάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε καλά.